πολλές οι απειλές για τους καλοκαιρινούς ταξιδιώτες, γι' αυτό και χρειάζεται καλή προετοιμασία. Στους κινδύνους που ελοχεύουν, φίδια, σκορπιοί, σαρανταποδαρούσες, θαλάσσιες ανεμόνες, ακόμα και νοσήματα. Μαζί με τις αποσκευές χρειάζεται να έχουν και το φαρμακείο των πρώτων βοηθειών που μπορεί να φάνει σωτήριο σε αρκετές περιπτώσεις. Είτε με την μέδουσα είτε με τη θαλάσσια ανεμόνη προκαλούνται έντονα τοπικά συμπτώματα τα οποία χρήζουν άμεση αντιμετώπιση, γιατί στη συνέχεια μπορεί να είναι βασανιστικά τα συμπτώματα. Ναι. Έχουμε έντονο αίσθημα καψίματος, έντονο κτισμό, να δημιουργούν ελκώσεις, αυτά στη συνέχεια να επιμολυνθούν. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει άμεση παρέμβαση. Καθώς οι μέδουσες επιστρέφουν στις ελληνικές θάλασσες, το φαρμακείο των πρώτων βοηθειών μπορεί να φανεί σωτήριο. Αυτό που πρέπει να έχουμε μαζί μας είναι σόδα σε ένα μπουκαλάκι νερού γεμισμένο ως τη μέση με μαγειρική σόδα. Αν γίνει αυτό, ανακατεύουμε, το διαλύουμε με θαλασσινό νερό. Μία κρέμα κορτιζόνης, καλό είναι να υπάρχει μεικτή κρέμα κορτιζόνη με αντιβίωση, αντισταμινικά για τη φαγούρα, αναλγητικά για τον πόνο. Παγοκίστης που βοηθάνε έτσι στην αγκαιοσύσπαση και έτσι λοιπόν να αμβλύνουν λίγο τα συμπτώματα, και μετά στον υπεύθυνο γιατρό, ο οποίος καλό είναι να επιμεληθεί τις κατάστασεις άμεσα. Θερμοπληξία, ηλιακό έγκαυμα, τροφική δηλητηρίαση είναι μερικές μόνο από τις καλοκαιρινές ασθένειες που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα αν δεν τις διαχειριστούμε έγκαιρα. Το καλοκαίρι λοιπόν έχουμε πάρα πολλά που μπορεί να δημιουργηθούν. Έτσι, καταρχάς να ξεκινήσουμε από τα πιο απλά. Έχουμε το ηλιακό ερήθημα, το ήπιο έγκαυμα. Αν δεν προσέξουμε, μπορεί να γίνει έγκαυμα δεύτερου βαθμού. Έχουμε τις γνωστές φωτοαλλεργίες, φωτοδερματίτιδες. Έχουμε την ηλιακή κνίδωση. Mm-hmm. Έχουμε τα τσιμπήματα, όπως είπαμε. Έχουμε λοιμώξεις από μικρόβια, από σταφυλόκοκο, το μολυσματικό κυρίο, από στρεπτόκοκο που είναι και της μόδας, το ερυσίπελας. Έχουμε έξαρση των ιώσεων, μυρμικές, κονδυλώματα. Σεξουαλικώς μεταεδόμενα, έχουμε τη μολυσματική τέρμινθο, έχουμε τις σερπιτικές λοιμώξεις που φουντώνουν λόγω ανοσοκαταστολής. Έτσι, έχουμε τα σεξουαλικά μεταεδόμενα που είπαμε ότι είναι λόγω εποχής είναι σε μεγάλη έξαρση, αυτό φαίνεται βέβαια τον Σεπτέμβριο όταν γυρίσουμε, και θα πρέπει γενικά να τα έχουμε όλα αυτά κατά νου. Κίνδυνοι και κυρίαρχα τα φίδια και οι σκορπιοί ελοχεύουν και στην εξοχή. Πάντα να είμαστε προσεκτικοί, mm-hmm. να ελέγχουμε το χώρο πριν να πάμε να βγούμε στο δωμάτιο, να ξαπλώσουμε. Φαντάζομαι ότι όλοι το κάνουν αυτό. Να υπάρχει αυτό το άτυπο φαρμακείο, όπως σας είπα, με τα αντισαμινικά, με την κρέμα κορτιζόνης, με τη μία αντιβιοσούλα, με αλήφες αντιβιωτικές. Και από εκεί πέρα άμεσα στον υπεύθυνο γιατρό, που συνήθως είναι ο δερματολόγος. Αν δεν βρίσκεται στην περιοχή δερματολόγος, θα πάμε σε κάποιο κέντρο υγείας και εκεί κάτι καλύτερο θα γίνει από το τίποτα.